ολοκλήρωσα όλη τη διαδικασία μετά από μια πολυήμερη προετοιμασία, να μην πω και μηνιαία προετοιμασία, εκτύπωση των περιοχών, φωτογραφιών, έβρεση των συντεταγμένων που απαιτούνται. Μιλάμε για χωράφια, σε ποιες περιοχές? Χωράφια μιλάω ξεκάθαρα, ναι, μόνο για χωράφια. Οι συντεταγμένες, αφού όλα αυτά τα βρήκα, όλα αυτά τα σκάλισα, τα εντόπισα, τα νοικοκύρεψα, να το πούμε και έτσι απλά, προέβηκα στην αλλαγή, την σύνταξη συμβολογραφικής πράξης για τα τεμάχια εκείνα τα οποία υπερέβαιναν τα συμβόλαια, και πήγα προετοιμασμένος καθόλου, νοικοκυρεμένος, κατέθεσα όλα τα χαρτιά και από εκεί και πέρα, αφού πλήρωσα και το παράβολο το οποίο απαιτείται για αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά πέρα από τον χρόνο που μας είπατε ότι κράτησε περίπου ένα μήνα μέχρι που να τα τακτοποιήσετε. Ναι. Πόσο σας κόστησαν και σε χρήμα και πόσο χρειάστηκε να περιμένετε στο γραφείο κτηματογράφηση? Ναι. Σαν χρήμα μου κόστησε γύρω στα 200 ευρώ. Σαν χρήμα. Από εκεί και πέρα η ταλαιπωρία, την ημέρα της κατάθεσης των στοιχείων, όλη την ημέρα από το πρωί από τις 8 και 4 έφυγα στις 2 η ώρα από το κτηματολόγιο. Περιμένατε ώρα ή είχατε ραντεβού? Όχι, τα ραντεβού δεν υπάρχουν πια, είχα κοπεί τα ραντεβού, περίμενα τη σειρά μου. Και βέβαια ήμουν και τυχερός, γιατί κάποια κυρία άφησε ένα χαρτάκι στο περιθώριο, το οποίο ήταν πριν από εμένα το νούμερό της. Και τελείωσα ακόμα και πιο γρήγορα. Το θέμα είναι ότι η ταλαιπωρία και όλα αυτά πάνε περίπατο, να το πούμε έτσι απλά. Φτάνει να νοικοκυρευτεί ένα πράγμα το οποίο λέγεται Εθνικό Κτηματολόγιο. Εκ των υστέρων, και όταν πήγα να πάρω το αποδεικτικό της κατάθεσης των στοιχείων, διεπίστωσα ότι τα χωράφια τα οποία είχα δηλώσει, με όλη αυτή τη διαδικασία που προανέφερα, τα οποία ήταν, σας λέω, διαδικασία την οποία είχα κάνει με τον Ι και με τον Σίγμα, τυπικότατα τα πάντα. Διεπίστωσα ότι το αποδεικτικό υποβολής που μου δώσανε ανέφερε άλλα χωράφια, τα οποία μάλιστα χωράφια είναι και σε περιοχές τις οποίες ούτε καν γνωρίζω που βρίσκονται, μέχρι και σε σημείο να βρίσκονται και στην οδό κατάβασης που εγώ δήλωσα στη Σιδερούντα. Οδό κατάβασης, λέει, Σιδερούντας, Πατέλα και κάποια τέτοια στιγμή, τα οποία ούτε καν δεν ξέρω που βρίσκονται. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αποτυπώθηκαν κάποια στο χωράφια. Στο αποδεικτικό φαίνονται και συντεταγμένες που έχετε δηλώσει? Όχι, φαίνονται κάποια στοιχεία τα οποία δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, τα οποία έδωσε την ώρα που πληκτρολογούσε, φαίνεται το σύστημα ο υπάλληλος. Εκείνο που θέλω να πω και να τονίσω είναι το εξής, ότι επειδή βρισκόμουν στη διαδικασία κοντά στον υπάλληλο που πληκτρολογούσε τις συντεταγμένες που του είχα δώσει, μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι το παιδί, ο υπάλληλος, έκανε πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του. Και αυτό το λέω γιατί ήμουν μπροστά, έβλεπα το κομπιούτερ και διασταύρωνα τα στοιχεία τα δικά μου, τη φωτογραφία τη δική μου, το χωράφι το δικό μου, με τα στοιχεία τα οποία μπαίνανε μέσα στο κομπιούτερ της υπηρεσίας. Δεν μπήκαν, πληκτρολογήθηκαν πάρα πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα περίμενα να πάρω, όπως είπα, το αποδεικτικό. Σήμερα που πήρα και είδα αυτά τα πράγματα, απευθύνθηκα σε μια υπάλληλο και συγκεκριμένα στην υπάλληλο που τα πληκτρολόγησε και η οποία μου είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο για εσάς, είναι πρόβλημα. Μας έχουν δοθεί ή μάλλον έχουν αποτυπωθεί λαθασμένα στοιχεία περιοχών από το ίδιο το Υπουργείο το οποίο έκανε το κτηματολόγιο. Ναι. Λοιπόν, και εδώ είναι το ερώτημα. Το κράτος βάζει τον πολίτη σε έξοδα, βάζει τον πολίτη σε ταλαιπωρία. Τι σας είπε τώρα, πρέπει να κάνετε διορθωτική? Τίποτα δεν μου είπε, θα διορθωθούν εν καιρό μονάχα τους. Τους βάζει σε διαδικασία όλοι, όπως είπα, και στο τέλος το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να νοικοκυρέψει τον εαυτό του. Είναι λοιπόν απαράδεκτη διαδικασία να ζητά από τον πολίτη να νοικοκυρευτεί και το ίδιο το κράτος να δίνει το παράδειγμα της ασυδοσίας και ό,τι θέλεις γίνεται εκεί πέρα. Εσείς σαν ιδιοκτησίες πόσες δηλώσατε τον αριθμό? 5, 10, 9. Τα λάθη από αυτές τις 9 σε πόσες τα εντοπίσατε? Και στις 9. Α, και στις 9 σας δίνω λάθος περιοχή. Το μόνο το οποίο συμφωνούμε στο χαρτί που μου δώσανε ότι 9 δήλωσα, 9 βλέπω δηλωμένα. Αλλά η διαφορά είναι ότι τα 9 δηλωμένα είναι άλλο νου. Τα τοπονύμια δηλαδή σας δίνουν λάθος και τις περιοχές. Ακριβώς, ναι, είναι άλλα στοιχεία. Σας είπαν, ήταν καθησυχαστικοί υπάλληλοι και σας είπαν ότι αυτά θα φτιάξουν στην πορεία. Α, η πορεία. Πότε θα έχει κατάληξη για να το ξέρετε κι εσείς? Επειδή έχουμε ζήσει και στο παρελθόν το κτηματολόγιο της πόλης της Χίου, θα γίνει μετά από ένα χρόνο, από ό,τι λέω εγώ, δεν ξέρω, είμαι αρμόδιος, μετά από ένα χρόνο όταν θα αναρτηθούν οι πίνακες, θα μας βάλουν πάλι να κάνουμε ενστάσεις για τα ίδια τα χωράφια που δηλώσαμε, ενδεχομένως να ζητήσουν και άλλα χρήματα προκειμένου να γίνουν οι ενστάσεις δεκτές, και πάει λέγοντας ταλαιπωρία, έξοδα κλπ. Αυτά λοιπόν είναι απαράδεκτα και τώρα που ακόμα βρίσκεται στη φάση το κτηματολόγιο της αποτύπωσης των στοιχείων, επιτέλους θα διορθώσουν.
να μην ζητούν ημερομηνίες λήξης και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς. Και σας είπα, το κυριότερο και εκεί είναι η αγανάκτηση δική μου σαν πολίτης. Δεν μπορείς εσύ σαν κράτος να ζητάς στους πολίτες να νοικοκυρέψουν την περιουσία τους, να νοικοκυρέψουν το κράτος, και εσύ το ίδιο το κράτος να δίνεις λαθασμένο παράδειγμα.